Ρίζικα ανανεωμένο αναμένεται να είναι το 2025 το πανηγύρι τη ΙΠΑΠΑΝΤΗΣ, καθώ έχει ανοίξει ο διάλογο για την επαναφορά του υπό διαφορετικέ όμω προποθέσει. Με ευκαιρία την πρόταση που είχε καταθέσει η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιτεχνικών και Εμπορικών Σωματιών Μεσημεία για την επαναφορά του πανηγυριού τη ΙΠΑΠΑΝΤΗΣ, είχα από τότε τοποθετηθεί και είχα αναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι. Η τοπική κοινωνία το θέλει, οι φορεί το θέλουν και νομίζω ότι με μια διαφορετική βάση πρέπει να το επαναφέρουμε. Έτσι, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε μια ευρεία σύσκεψη πριν από λίγε μέρε, εδώ στο γραφείο μου. Όπω συζητήσαμε τη βάση πάνω στην οποία θα κινηθεί αυτό. Ένα ε, πανηγύρι το οποίο προφανώ να τιμά την πόλη και τι προοπτικέ που έχει αυτή η πόλη, γιατί Καλαμάτου είναι μια ευρωπαϊκή πόλη, και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δράση υλοποιούμε. Ε, να γίνει στο βόρειο πάρκινγκ του Νέδοντα να αναλάβει τη διοργάνωσή του κεντρική αγορά Καλαμάτα, που άλλοτε συνδέεται και γιατί νοιάζει, αν θέλετε, με την κεντρική αγορά όλη αυτή η δράση, να δημιουργηθεί μια εφταμελή επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από εκπρόσωπο του Μελτηρίου τη Ομοσπονδία, του Εμπορικού Συλλόγου, τη Κεντρική Αγορά και άλλοι, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να μπορέσει να συντάξουν τοπική κοινότητα Καλαμάτα στον κανονισμό λειτουργία του Πανηγυριού και με, και με αυστηρέ προποθέσει ποιότητα αλλά και έλεγχο να επαναφέρουμε το Πανηγύριο τη Παπαντή που νομίζω όλοι το αντιλαμβάνονται ότι είναι κάτι το οποίο έχουν μάθει οι Καλαματιανοί να ζουν με αυτό και το θέλουν. Στόχο είναι η αυξημένη επισκεψιμότητα τι μέρε τη εορτή τη Πολιούχου τη Καλαμάτα, που θα τονώσει και θα στηρίξει την τοπική αγορά και τι τοπικέ επιχειρήσει. Επίση, ο Δήμαρχο Ανά Βασιλόπουλο πρότεινε το πανηγύρι να έχει διάρκεια 4 με 5 ημέρε. Από την αρχή είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα ευρωπαϊκό τύπου πανηγύρι. Ε, όλοι έχουμε πάει στο εξωτερικό, έχουμε δει πώς γίνονται εκεί, δεν είναι με απλές τέντες, είναι επίσης με χωρίσματα, με σπιτάκια ας πούμε, για να έχει μια διαφορετική έτσι προσέγγιση και ποιότητα και νομίζω ότι πραγματικά για να, έχει, να είναι βιώσιμο και να ε, το επισκεφτούν όλοι όσοι πρέπει, πρέπει να έχει περισσότερε μέρε από δύο. Σκοπό μα είναι να φέρουμε πολύ κόσμο στην Καλαμάτα. Να φέρουμε περισσότερο κόσμο μόνο στην Καλαμάτα. Ε, αυτό θα είναι το στοίχημα για εμά. Εφόσον έρθει περισσότερο κόσμο, όπω και να έχει, όλοι θα είναι κερδισμένοι.